Πάμε στην γειτονική μας Τουρκία, ναι. Όπου εκεί ο πανεκλεγής Ταγί Περντογάν προσπαθεί να σχηματίσει την κυβέρνησή του. Έχει να αντιμετωπίσει δύο πολύ μεγάλες και βασικές προκλήσεις άμεσα. Η μία είναι η οικονομία και η άλλη είναι η σχέση του με τον ΝΑΤΟ. Η τουρκική λίρα έχει αρχίσει και πέφτει με ηλικιώδη ταχύτητα. Ταχύτητα θυμίζει τα ρήφα ταξί, δηλαδή έτσι. Εκεί που μιλάμε για μία αλφα τιμή, μέσα σε λίγη ώρα έχουμε άλλη τιμή. Χθες έφτασε στο αρνητικό ρεκόρ των 20,33 λιρών ως προς το δολάριο. 20,70 είναι τώρα. 20,70 έχει φτάσει τώρα. 20,70 είναι τώρα. 20,70 είναι. Συνεχίζει σε νέο, ναι, όπως λες μου εσύ. Σαν ταξί, με το που μπαίνεις μέσα αρχίζεις και ναι, γράφει ναι. Και αλλάζουν τα νούμερα. Ήταν η χειρότερη μέρα εδώ και ένα χρόνο για την τουρκική λίρα. Ήταν και πτώση μάλιστα πάνω από ένα 2% μέσα σε μια μέρα. Από την Κυριακή, μέσα στις δύο μέρες, η ουσία μετά το δεύτερο γύρο έχει χάσει 2% και πάνω από 8% φέτος. Βέβαια, ο Ταγί Περντογάν, μιλώντας χθες σε μια συνέλευση επιμελητηρίων, υποσχέθηκε ξανά ότι θα ρίξει τον πληθωρισμό και μάλιστα μονοψήφιο αριθμό. Είχε κάποια επαφή τη Δευτέρα με τον Σίμσεκ, είναι πρώην υπουργό οικονομικών της Τουρκίας. Τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, τον θέλουν και οι αγορές, έτσι, οι επενδυτές. Ναι, θεωρείται ένας που ο παδός της ορθόδοξης νομισματικής πολιτικής. Ήταν μέχρι το 2015 υπουργό οικονομικών. Δηλαδή πριν ξεκινήσουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα με την τουρκική οικονομία, και μάλιστα αυτό έχει δημιουργήσει έτσι μια φημολογία ότι ενδέχεται να είναι και νέος υπουργός οικονομικών και ενδεχομένως να ακολουθήσει μια κάπως διαφορετική από την γνωστή πολιτική Ερντογάν που έχει δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα.